μια σημαντική στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ηρακλείου, με τον Γιάννη Πλατιωτάκη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για ξεπούλημα, αλλά για αξιοποίηση του λιμανιού προς όφελος της οικονομίας και της απασχόλησης. Παραχώρηση σημαίνει ουσιαστικά μακροχρόνια μίσθωση έναντι όμων συγκεκριμένων επενδύσεων, έναντι συγκεκριμένου τμήματος και φυσικά εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Επομένως, δεν μιλάμε ούτε για ξεπούλημα, ούτε για πώληση. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές δυνατότητες που ανοίγονται και το λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς και στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από εγχώριους και επενδυτές διεθνούς εμβέλειας, με τον ίδιο να εκτιμά ότι τους πρώτους μήνες του 2022 θα αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος. Και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις αναπτυξιακές δυνατότητες των λιμανιών, όμως και ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ενώ στη συνέχεια προείδρευσε σε σύσκεψη με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Θα είναι μια ενοικίαση μακροχρόνια. Ακούσατε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και πραγματικά υπάρχει. Πιστεύουμε εξασφαλίζει, μας υποσχέθηκε ότι θα εξασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, τις τωρινές. Ο Γιάννης Πλατιωτάκης δήλωσε ότι εξαιρείται το Νετικό Λιμάνι από τη διαδικασία της παραχώρησης και ότι θα ιδρυθεί Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ενώ σε ό,τι αφορά το φιλέτο της καφετέριας Μαρίνα, ανέφερε ότι είναι θέμα προς διερεύνηση. Ικανοποιούμε το πάγιο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου αλλά και των φορέων της πόλεως και εξαιρούμε το Ενετικό Λιμάνι από την διαδικασία της παραχώρησης. Θα ιδρυθεί αντίστοιχο δημοτικό λιμενικό ταμείο, για το οποίο το Υπουργείο Ανατιλίας είναι θετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Για το ζήτημα της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, ο Βασίλης Λαμπρινός δήλωσε ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στα όσα συμφωνήθηκαν με τον Οργανισμό Λιμένος. Θεσμούης, επεκύρωση του ΟΗ τη συμφωνία με το Δήμο Ηρακλείου για την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης στο Δήμο, η οποία πλέον έχει διαφορετικά όρια από τα υφιστάμενα. Επομένως, θα πρέπει η πρόσκληση να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Για τα λινοπεράματα, αλλά και για τα τρία αλιευτικά καταφύγια, στην Άρβη, στον Κερατόκαμπο και τα Λουτρά, ο Γιάννης Πλατιωτάκης δήλωσε ότι πιθανόν να μην συμπεριληφθούν στη διαδικασία της παραχώρησης. Το πιθανότερο σενάριο είναι να μην συμπεριληφθούν τελικά στην διαδικασία παραχώρησης. Και τα λινοπεράματα αλλά και τα ελιευτικά καταφύγια θα αξιοποιηθούν στα πλαίσια της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Αίτημα του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά και από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, είναι να εξαιρεθεί από την πώληση, την επικείμενη πώληση του Όλη, η περιοχή της χερσαίας ζώνης των λινοπεραμάτων και να αποδοθεί στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου μας. Την ανάγκη εκπόνησης ενός master plan για την περιοχή των λινοπεραμάτων, ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθούν τα αναγκαία έργα, τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για να μεταφερθούν προς την Κορακιά όλες οι ρηπογόνες δραστηριότητες που υπάρχουν στα λινοπεράματα και πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε πόρους, να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό πάνω στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Το ζήτησα από τον Υπουργό, το είδε θετικά.